στη μετεκατάσταση του επαγγελματικού λυκείου Βροσίνα στο τοπικό διαμέρισμα Λαψίστας, αποφάσισε κατά την συνεδρίαση της Τετάρτης το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζήτσας, σε μια προσπάθεια του Δήμου να διατηρηθεί το επαγγελματικό λύκειο, καθώς λόγω της ραγδαίας μείωσης των μαθητών ήταν αδύνατο να συνεχιστεί η λειτουργία του. Σκοπός αυτής της απόφασης, όπως υπογράμμισε με δηλώσεις της η Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Ζήτσας Γιάννα Γεωργούλη, δεν είναι άλλος από το να μπορούν να εξυπηρετούνται περισσότεροι μαθητές από μια ευρύτερη περιοχή, με απότερο στόχο το επαγγελματικό λύκειο να αναβαθμιστεί. Μάλιστα, υπάρχει έτοιμο από πλευράς του Δήμου Ζήτσας να λειτουργήσουν περισσότερες ειδικότητες πέραν της πληροφορικής. Ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζήτσας, έχουμε την μετεγκατάσταση του ΕΠΑΛ Βροσίνας στο τοπικό διαμέρισμα Λαψίστας. Ο Δήμος Ζήτσας δεν είναι διατεθειμένος να χάσει μια σχολική μονάδα. Και για το λόγο αυτό μεταφέρει τη σχολική μονάδα του ΕΠΑΛ της Βροσίνας στη Λαψίστα. Καλούμε όλους τους μαθητές που επιθυμούν να εγγραφούν στο ΕΠΑΛ να έρθουν σε επικοινωνία με τη σχολική μονάδα, έτσι ώστε να γίνουν εγγραφές που ξεκινούν στις 19 και λήγουν στις 23 Ιουνίου. Η μείωση των μαθητών, η ραγδαία μείωση των μαθητών και μια σχολική μονάδα με 7 μαθητές δεν μπορεί να διατηρηθεί. Το δίλημα ήταν αυτό και σε καμία των περιπτώσεων δεν θα μπορούσε ο Δήμος να δεχτεί την μείωση των σχολικών μονάδων του. Γι' αυτό το λόγο ήρθαμε σε αυτή την απόφαση. Στη νέα αυτή θέση θα εξυπηρετεί περισσότερους μαθητές, δηλαδή από διάφορες περισσότερες περιοχές. Αυτό που ο σκοπός είναι να εξυπηρετήσει πολύ περισσότερους μαθητές. Ξέρετε ότι το αστικό κέντρο αυτή τη στιγμή είναι Ελεούσα. Στην Ελεούσα δεν είχαμε χώρο έτσι ώστε να στεγαστεί η σχολική μονάδα και αυτό το λόγο επιλέξαμε το διπλανό χωριό τη Λαψίστα. Είναι πολύ εύκολη η πρόσβαση και οι μαθητές είναι πολύ εύκολοι να φτάνουν εκεί. Θα υπάρξει μέρημνα και για τη μεταφορά των μαθητών του ΕΠΑΛ Ρωσίνας προς το νέο κτίριο. Υπήρχε και έτοιμα από πλευρά τη Δημοτική Αρχή προκειμένου να συμπεριληφθούν και άλλες ειδικότητες. Αυτή τη στιγμή λειτουργεί μόνο μία ειδικότητα της πληροφορικής. Δεν προλάβαμε την προηγούμενη σχολική χρονιά. Πρέπει για να προσθεθούν νέες ειδικότητες, το Υπουργείο πρέπει να τις εγκρίνει. Αυτή τη στιγμή το Υπουργείο δεν μπορεί τελευταία στιγμή να εγκρίνει νέες ειδικότητες. Η διαδικασία ξεκινάει τον Οκτώβριο. Της πρόσθεσης νέων ειδικοτήτων και θα ξεκινήσει από τη νέα χρονιά. Δεν έχουμε δέσμευση αυτή τη στιγμή, αλλά όλες οι ενέργειες του Δήμου είναι προς όφελος των μαθητών και την αύξηση των ειδικοτήτων.